Τώρα, μετά το βίντεο, νομίζω αρκετά ενδιαφέρον και ανησυχητικό, πάμε στην πολιτική μας κουζίνα, γιατί έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Μπαριώτα, βουλευτή Λάρισας του Κινήματος Αλλαγής. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, κύριε Μπαριώτα. Είστε καλά? Ναι, λίγο από τη Βουλή όπου έγινε μια βροχή τροπολογιών, έτσι, προεκλογικών. Ήταν η κύρωση, μια τυπική διαδικασία, η κύρωση μιας δωρεάς προς το νοσοκομείο Πεντέλης, η οποία αφενός με γέμισε από μια βροχή τροπολογιών, οι οποίες ήταν όλες αυτό που λέμε ρουσφέτια, εξυπηρετήσεις, δίκαιες ή άδικες, 5 μέρες πριν τις εκλογές έχουν τη δικιά τους σημασία. Και χαρακτηρίστηκε επίσης από την ημίωρη τοποθέτηση του κύριου Πολάκη επί παντός επιστητού σε σχέση με την υγεία. Επειδή είστε και εσείς γιατρός, πώς τα ακούσατε? Ορισμένες απόψεις του κύριου Πολάκη για την υγεία και για αυτά που έχουν γίνει στην υγεία δεν είναι απλώς αμφισβητούμενες, είναι εξοργιστικές. Γι' αυτό και υποτίμησα κάπως. Χρειάστηκε να απαντήσω και ανεβήκαν λίγο οι τόνοι σε κάτι που νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Μια δωρεά είναι μια δωρεά. Το σύστημα υγείας έχει τεράστιες ανάγκες και ακόμα και στη Βουλή έχει και συμβολική και ουσιαστική αξία το να επισημαίνεις και να υπογραμμίζεις τη σημασία και την αξία της προσφοράς κάποιων ανθρώπων, αντί να καταλήγεις πάντα να συζητάς σε ένα επίπεδο κοκορομαχίας, η οποία δεν ξέρω αν έχει καμιά σημασία. Όχι, να παίρνουμε και την ουσία, που είναι η, απλώς η ενίσχυση εκεί που υπάρχει. Έστω και αν δεν είναι στο κομμάτι των ευρωεκλογών, αλλά τέλος πάντων λόγω των τελευταίων παρεμβάσεων του κ. Μητσοτάκη μπήκαν και τα θέματα της υγείας στη δημόσια ατζέντα, στην αντιπαράθεση. Είδα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ο κ. Μητσοτάκης βλάπτει ότι είναι ανθυγινές οι προτάσεις του για, την, δημόσια, έτσι, για το δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτά πώς τα ακούσετε για τη σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα? Νομίζω ότι υπάρχουν δύο άκρα. Το ένα είναι ο κρατισμός σοβιετικού τύπου, στον οποίο πιστεύουν ακράδαντα και το οποίο βεβαιώσανε και σήμερα πάλι και ο κ. Ξανθός και ο κ. Πολάκης, και το οποίο δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα καταρχήν, ούτε την ευρωπαϊκή ούτε την ελληνική. Πολύ φοβάμαι πλέον. Αυτού του τύπου τα συστήματα υγείας έχουν από καιρό εγκαταληφθεί σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει απ' την άλλη ο κίνδυνος να περάσουμε σε ένα τύπο, ας την πούμε, αμερικάνικου συστήματος υγείας, όπου η ευθύνη για την ασφάλιση και την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας είναι προσωπική ευθύνη του κάθε πολίτη. Εμείς είχαμε πάντα και έχουμε πάντα ως οδηγό ότι, όπως και η σοσιαλδημοκρατία σε όλη την Ευρώπη που δημιούργησε τα συστήματα υγείας και το κοινωνικό κράτος, ότι η υποχρέωση του κράτους είναι η εγγύηση της υγείας και η παροχή υπηρεσιών υγείας. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι κρατικό. Αυτό που συγχαίουν σε πολύ μεγάλο βαθμό επίτηδες οι δύο υπουργοί μας σήμερα είναι η διαφορά μεταξύ κρατικού και δημοσίου. Δημόσια υπηρεσία είναι η υπηρεσία που παρέχεται στον πολίτη με την εγγύηση του κράτους και με τα έξοδα του ασφαλιστικού ταμείου και ενδεχομένως του προϋπολογισμού. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Δεν μπορεί σίγουρα να παραχωρηθεί η διοίκηση, κατά την άποψή μου, μεγάλων νοσοκομειακών μονάδων σε ανταγωνιστές του ιδιωτικού τομέα. Δεν μπορεί δηλαδή ένα μεγάλος όμιλος που έχει ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα να αναλάβει και τη διοίκηση των δημοσίων. Καταστρατηγούνται από την ανάποδη πλευρά, αν θέλετε, οι όροι του υγιού ανταγωνισμού. Εμείς θέλουμε δημόσια νοσοκομεία και το είπα και τώρα στη Βουλή. Πιστεύω ότι ο Ευαγγελισμός, ένα νοσοκομείο πολύ γνωστό, έχει την ικανότητα όχι απλώς να κοιτάξει τα μάτια, αλλά να συντρίψει τον ανταγωνισμό, υπό την προϋπόθεση ότι θα περάσουμε σε δημόσιο management υγιές, με διαφάνεια, με επαγγελματίες managers και όχι αυτό που γίνεται μέχρι και σήμερα με ανθρώπους παρατρεχάμενος των πολιτικών κομμάτων, οι οποίοι πολύ λίγα ξέρουν από υγεία και 9 στις 10 φορές το αντικείμενό τους δεν είναι αυτό. Τώρα να πάμε λίγο στα πιο πολιτικά. Και ποιος είναι ο στόχος του κινήματος αλλαγής, πιστεύετε, μια προσωπική σας εκτίμηση και με βάση όσα βλέπουμε το τελευταίο καιρό με τις δημοσκοπήσεις, θα φτάσει να είναι στην τρίτη θέση και να ξεπεράσει το κόμμα της Χρυσής Αυγής? Νομίζω ότι, τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις, είμαι από αυτούς που πιστεύουν στις δημοσκοπήσεις. Είναι όταν γίνονται σωστά, είναι εργαλεία αξιόπιστα. Στο τελευταίο, τουλάχιστον στις τελευταίες τρίμηνες, πριν από μερικούς μήνες, αλλά και στις αυτές που είδα χθες, αυτό έχει επιτευχθεί. Είμαστε τρίτο κόμμα, είμαστε ο τρίτος πολιτικός πόλος. Ο στόχος, θα έλεγα, είναι μεγαλύτερος. Ο στόχος όλων των πολιτικών κομμάτων και πολύ περισσότερο ενός κόμματος το οποίο συμπυκνώνει την παράδοση της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα και του ΠΑΣΟΚ και της ΔΙΜΑΡ είναι να μετέχει στην κυβέρνηση και να δώσει λύσεις πραγματικές και καινοτόμες. Προς το παρόν νομίζω ότι θα αρκεστούμε σε ένα διψήφιο τουλάχιστον, αλλά δεν σταματάμε εκεί. Νομίζω ότι είναι ένας εφικτός στόχος το να γίνουμε στις επόμενες εκλογές ο τρίτος σημαντικός πολιτικός πόλος στη χώρα. Ο κόσμος τώρα θα ψηφίσει με εθνικά ή ευρωπαϊκά κριτήρια? Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, η ψήφος στις ευρωεκλογές ήταν πάντα μια ψήφος μεικτή, λίγο χαλαρή,
πολλές φορές ήταν ψήφος ιδεολογική καθαρά, γι' αυτό και βλέπαμε καταγραφές διάφορες. Απ' την άλλη πλευρά, τις τελευταίες 4 μεγάλες αναμετρήσεις που μπορώ να φανταστώ, είναι επίσης και πρόκριμα για τις εθνικές εκλογές. Είναι πρόκριμα για τις εθνικές εκλογές. Άρα μπορεί να δρομολογήσουν και εξελίξεις. Νομίζω πως αυτό θα εξαρθεί από τις διαφορές πάντα. Είπα στη Βουλή και το πιστεύω ότι η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Είναι η αποτυχία της κυβέρνησης που ξαναφέρνει τη Νέα Δημοκρατία στο προσκήνιο, γιατί προσπαθούν πολλοί να χρεώσουν στο κίνημα αλλαγής συνεργασίες ή τάσεις ή οτιδήποτε. Εμείς είμαστε σταθεροί στην πολιτική μας θέση. Δεν εστερνιζόμαστε τις πολιτικές αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας, ούτε συμφωνούμε με πολλά από αυτά που προτείνει. Ωραία, μας δώσατε την καλύτερη πάσα, σαν αυτές που δίνει ο Κώστας ο Φορτούνης που είδε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδία του στη Θεσσαλία, για να σας ρωτήσουμε το εξής. Πήγε Σαρακίνα. Εστείς, Σαρακίνα. Τα ξέρετε από εκεί πάνω, ε? Από εκεί. Από εκεί. Από την καταγωγή. Σωστά. Σωστά, ναι. Από την, οπότε, κοντοχωριανός. Το ερώτημα ωστόσο είναι άλλο και απασχολεί και τον κόσμο του κινήματος αλλαγής, αλλά και τα στελέχη του. Εσείς είστε υπέρ της λογικής των ίσων ισορροπιών, των ίσων αποστάσεων μάλλον, από Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω ότι εκ των πραγμάτων αδικεί το κόμμα μας και το τρίτο κόμμα γενικώς όλη αυτή η προσπάθεια να επομιστεί την ευθύνη της κυβέρνησης στην επόμενη. Καταλαβαίνω τι μου λέτε. Είστε πιο κοντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν θα το βάζα έτσι. Εγώ είμαι πολύ συνειδητός, έχω συνειδητή άποψη, την έλεγα πάντα. Έτσι. Πιστεύω στη σοσιαλδημοκρατία, πιστεύω στους στόχους που έχει η σοσιαλδημοκρατία. Υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίας κατ' εμέ ανάλογα με τις περιστάσεις με όλους, υπό την προϋπόθεση ότι ο στόχος είναι το καλό της χώρας και οι συμφωνίες είναι προγραμματικές. Ότι συμφωνούμε να κάνουμε 5 πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Έτσι, υπάρχουν περιθώρια μεγάλα στην υγεία που καταλήξαμε σε κοκορομαχία. Υπάρχουν δεκάδες πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν και στα οποία ουσιαστικά δεν διαφωνεί κανένας με κανέναν. Έτσι. Μπορούμε λοιπόν να βρούμε τρόπους να τα κάνουμε αυτά. Το εκλογικό σύστημα έχει πολύ συγκεκριμένα περιθώρια. Δεν υπάρχει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Αλλά αυτό το δούμε μετά τις εκλογές με τον τρόπο που θα δημιουργηθεί. Με βάση και τα ποσοστά, λέτε. Τα ποσοστά και με βάση πάντα τη λαϊκή εντολή. Έτσι. Δεν μπορεί να μιλάμε από τώρα αόριστα, από τη στιγμή που κανείς δεν ξέρει την επόμενη πώς θα είναι. Είναι αναμονή λοιπόν. Λοιπόν, κύριε Παριώτα, καλά κουράγια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ στο κανάλι μας. Βουλευτής του κινήματος αλλαγής στη Λάρισα.